Κύριοι βουλευτές, κύριε γραμματέα, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου εδώ στην Αρκαδία, στην πρωτεύουσά της, στην Τρίπολη. Δεν είχα σκοπό να το κάνω αυτό, αλλά θα ξεκινήσω με μια φράση που διάβασα σήμερα το πρωί στο Twitter. Είναι ενός νέου κοριτσιού που γράφει ακριβώς αυτό. Κάποτε ονειρευόμασταν σε αυτήν την ηλικία να γίνουμε αστροναύτες. Τώρα τα παιδιά ονειρεύονται σε αυτήν την χώρα να μην γίνουν πολύ φτωχά. Δεν ξέρω αν μας αφήνει ανεπηρέαστους συναισθηματικά αυτή η διαπίστωση, αλλά ξέρω ότι δεν είναι ένα αντικείμενο κομματικής αντιπαράθεσης, αλλά πολιτικού βαθέως στοχασμού. Αξιολογώντας λίγο, ακούγοντας τις προηγούμενες τοποθετήσεις, ήθελα μόνο να πω ότι μου λείπει ένα μικρό κομματάκι. Το κομματάκι της επαναπόκτησης, εκτός και αν θεωρούμε ότι δεν έχουμε τέτοια ανάγκη, της δικής μας αξιοπιστίας. Η αλήθεια είναι ότι για εμάς, τα στελέχη της παράταξης, που και λόγω ηλικίας και λόγω του ότι ενδεχομένως η ενασχόλησή μας με τα κοινά δεν έχει βαρύνει στην πλάτη μας και που έχουμε καθημερινή, θα έλεγα, επαφή με τους απλούς πολίτες, με τον κόσμο, μιλάμε καθημερινά, είμαστε στα χωριά, είμαστε δίπλα τους. Υπάρχει ένα εξής ζήτημα που δεν άκουσα να διαπιστώνεται. Ότι πολύ μπορεί να μιλάμε, αλλά το θέμα είναι ποιοι είναι εκεί έξω για να μας ακούσουν. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ενδεχομένως κάποια στιγμή θα έπρεπε να συζητηθεί. Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους σήμερα βρισκόμαστε εδώ και συζητάμε το πώς να αναθεωρήσουμε την δημόσια εκπαίδευση. Ο πρώτος είναι οικονομικός. Προσπαθούμε να βρούμε πώς θα μπορούσαμε να προσαρμόσουμε την εκπαίδευση στις παγκοσμιοποιημένες οικονομίες του 21ου αιώνα. Ο δεύτερος λόγος είναι πολιτισμικός. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να εκπαιδεύσουμε τις νέες γενιές να έχουν πολιτισμική ταυτότητα, ώστε οι κοινωνίες μας να τις εμποτίσουν με τα πολιτισμικά γονίδια της ιστορικής μας παράδοσης. Για να μην μακρηγορώ, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που έγινε με τον νόμο της σημερινής κυβέρνησης αφορά την αλλαγή μόνο στον άξονα της πολιτισμικής διάστασης. Αφορά το σχεδιασμό με τον οποίο θα μπολιαστούν οι νέες γενιές με τα γονίδια μιας οπισθοδρομικής εποχής. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο στη λεγόμενη αντιμεταρρύθμιση της κυβέρνησης και αυτό διότι θα μου επιτρέψετε να πω οι προηγούμενες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες ήταν και αυτές σε έναν βαθμό χολές. Και αυτό γιατί όλες στόχευαν να υπηρετήσουν το πελατειακό σύστημα ή μάλλον κάποιες να το βλάψουν λιγότερο το πελατειακό σύστημα που μας οδήγησε στη σημερινή κατάσταση. Θα τολμήσω λοιπόν να μιλήσω για μια άλλη προσέγγιση που έχει εκφραστεί έναν σημαντικό Βρετανό ακαδημαϊκό που είναι πολύ της μόδας αυτή την περίοδο, τον Κεν Ρόμπινσον. Να κινηθούμε δηλαδή προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση και να υιοθετήσουμε τι? Την αποκλίνουσα σκέψη ως μέσο πρόοδου. Η αποκλίνουσα σκέψη δεν είναι συνώνυμο, αλλά είναι μια απαραίτητη ιδιότητα της δημιουργικότητας. Είναι η ικανότητα να βλέπεις πολλές απαντήσεις σε μία ερώτηση, πολλούς διαφορετικούς τρόπους να ερμηνεύσεις μία ερώτηση, να σκέφτεσαι λίγο πλάγια, λοξά, να σκέφτεσαι όχι μόνο με γραμμικούς ή συγκλίνοντες τρόπους, να βλέπεις πολλαπλές απαντήσεις και όχι μόνο μία. Για την αριστερή κυβέρνηση της χώρας, βέβαια, αυτό το εγχείρημα έχει ένα γονιδιακό default. Έχει λοιπόν μία γονιδιακή χρεοκοπία. Γιατί μέσα από την στερεοτυπική παιδεία που προάγει, έχει σκοπό την αέναη αναπαραγωγή της νοοτροπίας που καλεί τους νέους ανθρώπους να αναπτύσσουν τι? Τις λιγότερες δυνατές ικανότητές τους. Όσες δηλαδή χρειάζονται, προκειμένου να κυβερνιόνται με αρχές του πίστευε και μη ερεύνα, στη βάση της ελάσσονος προσπάθειας, ως μέτρο προόδου για τον τόπο. Και από αυτό το σημείο ξεκινά το έλλειμμα δημοκρατίας και η μεταρρυθμιστική αδράνεια της κοινωνίας, που αρνείται την πρόοδο προς όφελος μιας μαθρής και θολής κοινωνικής ισοπαίδωσης προς τα κάτω. Και αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα της πρόκλησης που απλώνεται μπροστά μας. Η αποκλίνουσα σκέψη, λοιπόν, είναι το όπλο των επόμενων γενιών. Είναι όμως και το χαρακτηριστικό γνώρισμα
της νέας γενιάς πολιτικών που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Αυτής της γενιάς, κυρία Γραμματέα, που συχάθηκε τα διλήμματα, που μισεί τον φόβο, γνωρίζει την σημασία των λέξεων και δίνει σημασία στην ουσία και όχι στην επικοινωνία. Έχει δύναμη να συνεργαστεί, γιατί δεν είναι κομπλεξική. Έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της και γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Η αποκλίνουσα σκέψη, ωστόσο, είναι και το ζητούμενο στην εσωτερική λειτουργία των κομμάτων. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είτε θέλουμε να το δούμε, είτε το αρνούμαστε πεισματικά, ο χώρος της κεντροαριστεράς απέκτησε έναν νέο ισχυρό εκφραστή στο πρόσωπο της σημερινής κυβέρνησης. Έναν εκφραστή που επιχειρεί να δημιουργήσει ερίσματα στο κέντρο και αναφέρομαι στη λεγόμενη ηγετική ομάδα, με παράλληλες συνιστώσεις που διαθέτουν αναφορές στα άκρα είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά. Αυτή η συνύπαρξη μπορεί σε εμάς τους δεξιούς να φαίνεται λίγο περίεργη, αλλά δεν θα πρέπει ούτε μία στιγμή να γελαστούμε πιστεύοντας ότι θα αποβεί σε αυτοδιάλυση, γιατί ακούγεται αυτό ιδιαίτερα τις μέρες μας. Αφενός διότι η εξουσία και ορισμένοι εδώ μέσα το γνωρίζουν και από τη δική τους πείρα, είναι μόνη της μια εξαιρετικά δυνατή συμπολιτική ουσία, και αφετέρου διότι με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί η αριστερά. Είναι χαοτική. Είναι δική μας υποχρέωση να προχωρήσουμε με απόλυτη σοβαρότητα στην ανασύσταση της κεντροδεξιάς. Ιδάλλως, η εσωτερική ισορροπία του τρόμου με την παράλληλη συνύπαρξη κυβέρνησης και αντιπολίτευσης σε ένα μόνο σώμα, αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το πράγμα θα μπορούσε να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνο για τον τόπο. Η χώρα χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση και επικοδομητική, που γρήγορα θα μπορέσει να εμπνεύσει τι? Ρεαλιστική ελπίδα για τους πολίτες, αλλά πάντοτε ελπίδα, αυτό που μας έλειψε όλο τον προηγούμενο καιρό. Πώς θα γίνει αυτό? Καταρχήν, χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε οι ίδιοι εμείς ποιοι είμαστε. Χωρίς ενοχές, να δηλώσουμε εκ νέου την πίστη μας στο ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό του ιδρυτή της παράταξης. Να επιβεβαιώσουμε την πίστη μας στην ελεύθερη οικονομία, τον σεβασμό μας στον ιδιώτη, την εμπιστοσύνη μας σε ένα ισχυρό και δίκαιο κράτος. Σε δεύτερο επίπεδο, χρειάζεται να βρούμε ξανά το μήνυμα με εκείνης της συμφωνίας, προκειμένου να επιτευχθεί και πάλι αυτό που όλοι μας νομίζω αναγνωρίζουμε στον Κώστα Καραμαλή. Έναν ηγέτη που πέτυχε να επαναφέρει την ισορροπία στο πολιτικό εκρεμές και επέτρεψε να συνυπάρξουν οι διαφορετικές φωνές της παράταξης, ορίζοντας την σύγχρονη κεντροδεξιά στον τόπο μας. Αν δεν σας υπενθυμίσω... Σε μισό λεπτάκι. Όχι, μισό λεπτό. Αν δεν σας υπενθυμίσω ότι είναι 8 λεπτά, θα με κατηγορήσει για μεροληψία στο ρεοφύλλο, αλλά στον ωραίο λόγο. Να είστε καλά. Σε μισό λεπτάκι έχω τελειώσει. Σε τρίτο επίπεδο, χρειάζεται να βάλουμε εμείς την ατζέντα. Με τεκμηριωμένο σχέδιο, με μακρόπνο οραματικό ορίζοντα, και αυτό δεν πρέπει να το φοβηθούμε. Χρειάζεται να μιλήσουμε για την επόμενη ημέρα της χώρας. Την επόμενη ημέρα της μεταπρογραμματικής Ελλάδας. Τελευταία. Χρειαζόμαστε βαθιές αλλαγές στο κόμμα. Η εποχή που η εκάστοτε, όπως λένε με όρους αγοραίους θα έλεγα παλιοπαρέα, έπαιρνε λάμψη από την λάψη του αρχηγού και τη γυρνούσε πίσω ομίχλη, έχει τελειώσει από παλιά. Χρειαζόμαστε να ξανακούσουμε τους ανθρώπους μας. Όλους όσους, ακόμη και σήμερα, σε αυτές τις δύσκολες εποχές, είναι σήμερα εδώ. Αλλά και όσους σήμερα μας γύρισαν την πλάτη. Φίλες και φίλοι, κάποιοι από εσάς βρίσκεστε σε αυτή την παράταξη εδώ και δεκαετίες. Με κάποιους από εσάς εδώ στην Αρκαδία βρεθήκαμε μαζί από πολύ παλιά. Έχουμε όλοι αναρωτηθεί τι έφταξε. Όχι τι έφταξε και δεν είμαστε σήμερα στην εξουσία, αλλά τι έφταξε και δεν μπορέσαμε να κάνουμε το χρέος μας απέναντι στην πατρίδα, έτσι όπως από τον δικό μας αξιακό κώδικα είναι γραμμένο. Χρειαζόμαστε νέες πολιτικές και νέους πολιτικούς, και δεν αναφέρομαι ασφαλώς το ηλικιακό θέμα, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που είναι πολύ νέοι, αλλά τόσο γερασμένοι στο μυαλό. Ανθρώπους που ζουν στην κοινωνία, που έχουν μια ευγενή μαγιά, που δεν μεγάλωσαν στους κομματικούς σωλήνες,
που δεν απόλαυσαν θέσεις από τα νιάτα τους σε δημόσιους οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, όχι επειδή ήταν ικανοί, αλλά επειδή ήταν παιδιά ενός συγκεκριμένου και κλειστού συστήματος. Ποια είναι η λύση για όλες αυτές τις προκλήσεις που έχουμε όλοι εμείς μπροστά μας? Είμαι ξεκάθαρη. Ασφαλώς και δεν είναι η αλλαγή ηγεσίας. Αυτό το ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα τους λίγους, αλλά αφήνει παγερά αδιάφορους τους πολλούς. Αυτό που απασχολεί περισσότερο τους πολλούς, κύριοι βουλευτές, είναι η ανθρωπιστική κρίση. Που να σας πω την αλήθεια, με απορία και θλίψη διαπίστωσα ένα δικό μας ικανότατο στέλεχος, αξιολογότατο πολίτη, ο ίδιος, να μας λέει προχθές ότι, ξέρετε, και η ανθρωπιστική κρίση είναι ένα από τα μεγάλα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δίθεν εδώ δεν είμαστε Αφρικοί. Αλλά να πω και εγώ το δικό μου, ότι ο Αφρικανός είναι κατακριωμένος μέχρι το λαιμό, άνεργος και με 4 παιδιά. Κυρίες και κύριοι, η αποκλίνουσα σκέψη ως όπλο των νεότερων γενιών είναι η απάντηση στην αποκλίνουσα συμπεριφορά των ελληνικών κυβερνήσεων, των τραβεστή πολιτικών και της εφάνταστης επικοινωνιακής διγλωσίας. Αυτές τις γενιές χρειάζεται να χτίσουμε όσοι επιδιώκουμε να αναλάβουμε την ευθύνη. Και αυτό το λέω ως πολίτες, ως γονείς και ως πολιτικοί. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και συγγνώμη αν δεν καταφράστηκα.